προετοιμασμένοι πνευματικά επιτυχώ που θα αντιμετωπίσουν στο γήπεδο και πώς όλο αυτό γύρισε ακόμα και μέσα στο ίδιο ημίχρονο. How do you explain the bad beginning of the team? No, it wasn't a bad beginning. We started very well. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε ένα κακό ξεκίνημα. Ξεκίνησαμε καλά. We dominated, we took a penalty which is like Olympic Stadium from Athens. And the referee didn't want to whistle. Κυριαρχήσαμε, κερδίσαμε ένα πέναλτι το οποίο ήταν εμφανές από το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας και ο διαιτητής δεν ήθελε να το σφυρίξει. Again another game in which we are punished by decision, important decisions. Ξανά ένα παιχνίδι στο οποίο τιμωρούμαστε από σημαντικές αποφάσεις. And yes, after this situation we continue to play, maybe a little bit nervous because one thing is to start with 1-0, another thing is to continue with the pressure of scoring. Συνεχίσαμε να παίζουμε από εκεί και πέρα, έχοντας την νευρικότητα, διαφορετικό το παιχνίδι παίζοντας με το 0-1 υπέρ σου και διαφορετικό κυνηγώντας το σκορ και την πίεση, και έχοντας την πίεση για να σκοράρεις. Yes, we could say that after we received the goal, we lost the balance in the game. We didn't play as we did until that moment. And was a period of 15 minutes in which we tried again to play decisive, a lot of individual actions, a lot of easy balls that we lost. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που βάλαμε, που δεχτήκαμε τον γκολ και μετά υπήρχε μια νευρικότητα, χάσαμε την ισορροπία, πολλές τελικές πάσες για 15 λεπτά, από εκεί πέρα χάσαμε εύκολες μπάλες, από εκεί πέρα προσπαθήσαμε. But immediately after the goal that we scored, after a very nice action, we come back again and we from that moment we dominated with huge authority all the other minutes. Μετά τον γκολ που καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, νομίζω πως κυριαρχήσαμε απόλυτα στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του. Μήπως τελικά η εικόνα της ομάδας έγινε πιο δημιουργική, γιατί ξέχωρα ένα καλό σκοπό στο πάνω που δεν δημιουργούσε. Μήπως τελικά όλη η εικόνα άλλαξε όταν έκανε σωστική αλλαγή του κατοδίου του πίσω. Maybe the image of PAOK changed when you make the internal change with Omar and Biseswar, moving Biseswar inside? Biseswar played very well in both zone of the pitch. From that situation came the goal, but I don't know if it's just this, it's generally the situation. We came back, we overcame our craziness period of 15 minutes. Someone is calling you here. Great sound, Biseswar, θεωρώ πως ήταν καλός και μέσα και οργανιζόμενος στον άξονα και πιο έξω. Θεωρώ πως ήταν η στιγμή εκείνη η οποία άρχισε η ομάδα να ρολάρει περισσότερο και καταφέραμε να σκοράρουμε. Γι' αυτό φάνηκε και αυτό. Then, in football there are these kind of moments in a game. Important is not to lose the brain. We lost the brain but we came back. We switched again and after. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Το σημαντικό, το ότι βρεθήκαμε πίσω, το σημαντικό είναι να μην χάνεις το μυαλό σου. Όταν επανήλθαμε με το μυαλό στο παιχνίδι, καταφέραμε να αντιδράσουμε. Coach, επειδή υπάρχουν τέρμινοι μπροστά για το πάγο στο πρωτάθλημα, μήπως πρέπει να γίνουν κάποια εντατικά μαθήματα διαχείρισης αυτής της κατάστασης στην διαιτησία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, ή θεωρεί ο coach ότι με ξένους διαιτητές λύνεται το θέμα? There are more derbies, there will be derbies following our program. From now on, maybe we need to. For us, it's every game a derby, especially in tough conditions. Για μας είναι κάθε παιχνίδι derby και ειδικά σε δύσκολες συνθήκες. Also today, also against Panionios, are very tough derbies. Also against Asteras, every game is a derby, in which you have to be prepared to overcome all the situations and to win the 3 points. Και σήμερα και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο και στο παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν ένα, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι απόλυτα για να μπορούμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς από το παιχνίδι. Do you believe that foreign referees will help a little more the situation? It's too tough for us the situation. It's really frustrating. Είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή για μας. Είναι λίγο αποπνικτικό όλο αυτό. We are attacked and this is not okay. Μας επιτίθενται και αυτό δεν είναι σωστό. From outside of the pitch. Έξω από το γήπεδο μιλώντας. Μετά από τις αγώνες γίνονται πολύ χοντρά λάθη. Αν δεχτούμε ότι de facto δεν είναι τυφλή, λες τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Επειδή είσαι το μάτς από κοντά
πού το αποδίδει αυτά τα απίστευτα λάθη. Βλέπει διαιτητές τεσσαρισμένους, φοβισμένους, αγχωμένους, πολύ. Δεν ξέρω πώς το νιώθει αυτό. After three games, we see very big mistakes taking place in the pitch. We can practically say that they are not blind, but which is the factor that leads to this? They are afraid. They are not capable to do this. Which is your opinion about the situation? Well, in football, are mistakes inside of a game. We made mistakes, as we made also very good things. Important that the good things to be much more. Then, the mistakes. Γίνονται λάθη, είναι φυσιολογικό να γίνονται λάθη. Το αυτό όμως που θα πρέπει να συμβαίνει είναι τα θετικά να είναι περισσότερα από τα λάθη τα οποία συμβαίνουν. There are situations and situations. For me, was very nice the reaction at the end of the first half, after we calmed down a little bit and we came back in the game focused for what we had to do. And this is the result. We cannot win. All the games 5-1. Sometimes we win 1-0, sometimes we win 1-0 again, another time we win 3-1 as today. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό που εμένα με ικανοποιεί είναι η αντίδραση όταν πραγματικά ηρεμήσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια παιχνίδια θα είναι έτσι, δεν μπορούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια 5-1. Θα υπάρχουν και τα οποία θα κερδίσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα κερδίσουμε 1-0. This is the problem to know to react when we do. When we do mistakes. Το πρόβλημα θα πρέπει να είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να αντιδράμε όταν κάνουμε κάποια λάθη. But I believe that is a wrong discussion. I believe that is a wrong discussion because we are talking about with negativity for a team that in this year win almost all the games and just two times in. 9 months and a half, lost two games. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε για αρνητικότητα για μια ομάδα η οποία κέρδισε τους τελευταίους δεν έχει κερδίσει ένα παιχνίδι στους τελευταίους 9,5 μήνες. And I'm pretty sure that a team, players must have also confidence that has to come from these good results. Και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πρέπει να έχει αυτή την αυτοπεποίθηση η οποία θα έρχεται από καλά αποτελέσματα. Not to mentioned or to point out mistakes. Mistakes are always in the games, also with the teams that won league, Champions League or World Cup. Και δεν θα πρέπει να μιλάμε για λάθη. Λάθη υπάρχουν και σε ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει ευρωπαϊκούς τίτλους και πολλά περισσότερα. The question was not about the mistakes of players, but of referees. If you believe that they play influenced or not, because you see them from real time inside the pitch, the referees. They influenced. If they are influenced from something, if they are afraid, if they are anything. The referees. Yes, the referees. Or anxious. Look. When a referee whistles for us a correct penalty, it's a huge scandal from other people that participated in stalling the title last year. Όταν για μας σφυρίζεται ένα penalty υπέρ μας, υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο από ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην κλοπή ενός πρωταθλήματος. And the penalty was clear. Και το penalty ήταν ξεκάθαρο με τον Αστέρα. Clear. I want to explain also very well how the goalkeeper went with the hand up and kicked our striker. Μπορώ να εξηγήσω ακόμα και πώς με το χέρι του ο τερματοφύλακας χτύπησε τον επιθετικό μας. I don't know if these referees in these games against Panionios and against Tofi that were so obvious the situations were coming by a pressure or by I don't know what. Δεν ξέρω αν, it's frustrating for us to see this. Αν αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν έρχονται από κάποια πίεση ή από οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά, μας πνίγει να βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα. Then creates a problem for us. Έτσι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα But για μας. We hope to learn game after game to overcome these problems. Αλλά ελπίζουμε παιχνίδι-παιχνίδι να καταφέρουμε να προσπερνάμε αυτά τα προβλήματα. Θέλετε να μας σχολιάσετε λίγο τις χειρονομίες του Πασχαλάκη στη φάση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ. Would you like to comment about the gestures that made Pascalakis in the second goal of ΠΑΟΚ? Well, it's a mistake that he turned to
to show his happiness with the fans. He... Ήταν λάθος το γεγονός πως γύρισε και έδειξε την τη χαρά του προς τους φιλάθλους. He is a player and he must be just focused in his work inside of the pitch without talking with all the others from outside. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στο γήπεδο, αυτή είναι η δουλειά του, και να μην ασχολείται με οτιδήποτε σημαίνει γύρω του στο γήπεδο. I don't know, really, I don't know if was a bad gesture of him. I don't believe this. Πραγματικά δεν ξέρω και δεν πιστεύω But ότι ήταν μια κακή χειρονομία από αυτόν. From his point of view of from the point of view of his coach, it is a technical mistake because he, in these situations he might lose the concentration for the minutes that would come. Αλλά από τεχνικής άποψης και από τον προπονητή του είναι ένα λάθος το οποίο μπορεί να κοστίσει την συγκέντρωσή του για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Τελευταία ερώτηση. Χρησιμοποιήσει τον Καρέλη, τον άφησε να παίξει 90 λεπτά. Αν θέλει λίγο να μας εξηγήσει το σκεπτικό του, γιατί για παράδειγμα δεν έδωσε λίγο παραπάνω χρόνο και στον Μάρκο. You used Karelis today for 90 minutes. They would like to know about your thinking. For example, why you didn't use also for some minutes Akbom? Because this was the situation. And the game asked from us these movements and also to give some minutes to Pontus, which has to force a little bit to hurry his entrance inside of the team. Having in consideration all these games that have to come. Αυτή ήταν η κατάσταση. Το παιχνίδι ζητούσε την χρησιμοποίηση του Καρέλη. Από εκεί πέρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ο Βέρμπλουμ, ο οποίος θα πρέπει σιγά σιγά να αυξήσει το χρόνο συμμετοχή του, μιας και έρχονται συνεχόμενα παιχνίδια. It was the time, short period also for Varda to enter and to play because he has a huge passion for the game. Ήταν και ένα μικρό διάστημα στο οποίο θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τον Νουάρντε, γιατί έχει τεράστιο πάθος για το παιχνίδι. And I want from him to start to play because he has huge talent to start to play more in our group, in our team, to use his talent more for the team. Και θέλω να αρχίσει να χρησιμοποιεί το τεράστιο ταλέντο το οποίο έχει περισσότερο προς όφελος της ομάδας. And Bisse asked because he ran. He was fantastic, he ran a lot, he created a lot, and toward 80 minutes or 75, he told me that he finished the benzine. Και ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός σήμερα, ζήτησε το 80 την αλλαγή, λέγοντάς μου πως τελείωσε και η βενζίνη, χαρακτηριστικά. And then I had to put inside Shakov, which played very nice, very good games against Asteras, against Panionios. Letting out Pelkas, which played the two games, full games with the national team, and had a lot of games played since we start this official period. Και εκεί διάλεξα να χρησιμοποιήσω τον Σακόφ, ο οποίος έκανε πολύ καλά παιχνίδια με την Τρίπολη και τον Πανιόνιο, και δεν χρησιμοποίησα τον Πέλκα, καθώς είχε δύο γεμάτα 90 λεπτά με την εθνική ομάδα.